Την πιο βαριά φορολόγηση ακινήτων στο δυτικό κόσμο έχει η Ελλάδα καθώς και στις χώρες του ΩΣΑ, γεγονός που καταγράφεται ως συμπέρασμα μελέτης Διεθνούς Εταιρείας Ορκωτών Εκτιμητών και Διαπιστευμένων Συμβούλων Ακίνητης Περιουσίας. Το πιστεύετε αυτό, ότι είμαστε η πιο ακριβή χώρα? Σίγουρα, και αυτό είναι μεγάλη αδικία για τη χώρα μας, μετά από τη μεγάλη οικονομική κρίση που υποφέρει όλος ο κόσμος. Είναι μεγάλη αδικία. Τι να σας πω, κακώς και οι μισθοί μας έχουν μείνει εκεί που είναι και η φορολογία ανεβαίνει πιο ψηλά, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ειδικά εμείς οι εργαζόμενοι, οι οποίοι το 40-45% μας τα έχουν πάρει. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τις συντάξεις. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Αυτό αντανακλά πάντως σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν λέτε είναι άδικο, γιατί ενώ μειώνονται μισθοί και συντάξεις, αντίθετα η φορολόγηση αντί να μικραίνει, αυξάνεται συνεχώς. Είναι η μεγαλύτερη αδικία αυτή. Εκεί που έπρεπε να μας βοηθήσουν, να μας υποστηρίξουν, λόγω ότι οι μισθοί μας έχουν περικοπεί σε μεγάλη αυτή, οπότε αυτό εδώ τον εργαζόμενο, ειδικά τον μισθωτό υπάλληλο, τον διαλύει φυσικά, κάνει μεγάλη ζημιά. Εδώ σηκώνεσαι το πρωί και τις διπλανείς πόρτες η γυναίκα δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά της, και πάει στο σχολείο τα παιδιά νηστικά και τα παίρνουν μετά, πέφτουν, αρρωσταίνουν τα παιδιά και τα παίρνουν οι δασκάλοι, οι εκπαιδευτικοί και τα περιθάλπτουν στα νοσοκομεία. Αυτό εδώ τελικά είναι η μεγαλύτερη αδικία που γίνεται. Και αυτό το ακούω τώρα, μετά από, γιατί παρακολουθούμε, ασχολούμαστε και εμείς με τα κοινά. Αυτή ήταν η τελευταία εκτέλεση που κάνει τον κόσμο. Με τον έμφυα λέτε. Και με τον έμφυα όλα τα κράτη σήμερα που παρακολουθούν και εγώ, είμαστε πιο ακριβοί. Γίνονται οι μεγαλύτερες κρατήσεις από όλο τον πλανήτη. Μην σας πω ότι από την Ευρώπη μόνο, από όλο τον πλανήτη. Και αυτό μας αδικεί κατάφορα.